είναι ο ιδανικό συνδυασμό με ένα ποντάκι, είτε αυτό είναι Eclipse είτε οποιοδήποτε άλλο τη επιλογή σα, με ένα υγρό το οποίο είναι και μηδενική νοικοτήνη αλλά και παγωμένο. Άρα νιώθει όλη τη γεύση και όλη την αίσθηση, και να μην κάνει και εσύ το επόμενο βήμα. Παρεμπιπτόντω να πω ότι η Inokin έβγαλε αυτό εδώ το πόντ το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου για πολλού και διάφορου λόγου. Λοιπόν, λοιπόν, θέλει το καπάκι, θέλει τη ζούρα του, θέλει την αντίστασή του, θέλει τη γεύση του. Το έβγαλε σε εκείνο το ωραίο το λευκό το χρώμα το οποίο τα σπάει είναι φοβερό. Όχι ότι τα υπόλοιπα χρώματα δεν είναι ωραία, αλλά το λευκό μου δίνει μια πιο premium αίσθηση. Αυτά, πάμε να δούμε λίγο όμως τα υγράκια, γιατί έχει βγάλει αρκετά υγράκια από το καλοκαίρι, τα οποία δεν τα έχω δείξει και μου αρέσει που τα έχουν στείλει σε μικρές συσκευασίε γιατί... Ε, είναι πιο, πιο πρακτικό. Ξεκινήσαμε με αυτή εδώ πέρα τη σειρά, α πούμε, την Unsalted, η οποία αποτελούνταν από τρία υγρά. Ήταν το Blueberry Morning, το Watermelon Peach και το Cool Citrus. Cool Citrus. Το οποίο εμένα μου έχει έρθει αςούμε, σε μικρή συσκευασία, είναι 30 μελι πάρα πολύ ωραία, δηλαδή το Citrus ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο γιατί δίνει έτσι και μια οξύτητα ωραία, το οποίο του δίνει μαζί με το παγωμένο μια άλλη αίσθηση. Πολύ ωραία σειρά, γενικά σε όσους αρέσουν τα παγωμένα αξίζει να τη δοκιμάσετε. Αλλά για μένα είναι ένα, ε, μια σειρά μετάβαση πραγματικά. Ε, τα Liquid Puff την έχουν αυτή την ιδεολογία να προσπαθούν να βάλουν τον εισερχόμενο ατμιστή στο βήμα που πρέπει. Και νομίζω ότι έχουν βρει τον τρόπο. Βγάζοντας μέχρι στιγμής μία, δύο, τρεις, τέσσερις διαφορετικές σειρές υγρών ε, Ice, Unsalted ε, Δεν ξέρω αν και οι άλλες είναι Unsalted Ναι, Unsalted είναι και αυτές Όλες το ίδιο είναι και η τελευταία που είχαν στείλει λοιπόν, που είναι μέσω Dash Vape By Dash Vape Δεν ξέρω αν ανήκει και αυτό στη σειρά insulted. Unsalted Unsalted, Unsalted όχι, δεν είναι στη σε σειρά Unsorted, είναι By Das Vape, είναι αυτή εδώ η σειρά, θα τη δούμε σε λίγο. Mm -hmm. Ήταν μια συνεργασία mm -hmm. Δημήτρης Δημήτρη Αγραφιώτη, Φιλ Μπουσάρδο και Sack My Mode του M.A.T. Το οποίο, αν θυμάμαι καλά, αυτό ήταν το, το Σάιτρο, ήταν το του Δημήτρη, του Μπουσάρδο ήταν το, όχι, το, το Watermelon και του Sack My Mode το Blueberry, τέτοιο που είναι. Ε, πολύ ωραία σειρά και αμέσω μετά είχε βγει η σειρά η οποία ήταν αυτή εδώ, δεν βλέπετε τώρα τι γράφουνε πάνω το οποίο είχαμε το mango, το mango pineapple, το watermelon peas και το banana ice άλλη μια σειρά η οποία ήταν πάρα πολύ ωραία παγωμένη και αυτή δεν θα μπω στη διαδικασία των γεύσεων το ό,τι λέει η γεύση πραγματικά αυτό και είναι η ποιότητα κατασκευής τους είναι πάρα πολύ καλή και ήρθε να συμπληρώσει με αυτή εδώ την τριάδα αυτή, είναι αυτή εδώ το οποίο έχουμε λίγο πιο ιδιαίτερε γεύσεις. Έχουμε ένα sour apple, πολύ δυνατό, ωραίο μήλο, ε, strawberry kiwi και peach pear ice, peach and pear. Ε, το Peach and pear δεν με τρέλανε τόσο, μου χτύπαγε πάρα πολύ το ροδάκι Το Sour Apple όμω, πραγματικά το νερό και ειδικά ε, όταν το έβαλα στο, στο clips, ήρθε και σε πάρα πολύ όμορφα. Ε, που δεν είδε, μπορώ να τα κάνω σε πολλά βάτα αυτά τα υγρά. Και το Strawberry κίουι, οκ, okay, φραουλίτσα με κίουι μου χτύπαγε λίγο η φράουλα. Από τα τρία, το καλύτερο για μένα ήταν το Sour Apple, ε, όπως και το Mango Pineapple από την προηγούμενη σειρά και το Citrus από την πρώτη. Αυτά ήταν τα, τα ωραία που μου άρεσαν πάρα πολύ. Ε, ένα από κάθε σειρά δηλαδή με κέρδισε. Τα υπόλοιπα δεν ήταν καθαρά στο προφίλ μου. Οκ, okay, στα παγωμένα δεν είμαι fan, οπότε... Δεν θα μπορέσω να πω και άποψη, αλλά ήθελα να τα δείξω γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό μπορείς και εσύ να πας σε ένα κατάστημα uh, liquid puff, τρία-τέσσερα uh, καταστήματα πόσα έχει, και να προμηθευτείς ένα inokin clips στο χρώμα που σου αρέσει, προτείνω το λευκό, uh, και ένα unsalted uh, υγρό από οποιαδήποτε σειρά σου αρέσει, όλο αυτό σε μια προνομιακή τιμή για να μπορέσεις να ξεκινήσεις το άτμισμα, να κάνεις την εισαγωγή στο άτμισμα. Ή ακόμα καλύτερα, να αγοράσεις μέρες που είναι μετά Χριστουγέννων, δεν πειράζει, δεν έχει σημασία, ένα τέτοιο σετάκι, για να το κάνεις δώρο σε ένα αγαπημένο σου πρόσωπο και να τον εισάγεις στο άτμισμα, δίνοντα του μια πάρα πολύ ωραία γεύση. Λοιπόν και τα δύο τελευταία τα οποία είχαν βγάλει που είναι μέσω Dust Vapes είναι το, το, raspberry, το Raspberry Melonade και το Crabble Κράπλ Berry. κράπλ, Berry. Crabble berry. Ε... να δω λίγο ακριβώς τις συνταγές, γιατί πάει καιρό που τα έχω δοκιμάσει. Να θυμηθώ. Α, ναι, ήταν το σταφύλι. Αν μπράβο. Το μπλε είναι το σταφύλι με φράουλες που παγώνουν και μία νότα μήλου. Δεν το νιώσα ποτέ το μήλο, να πω την αλήθεια. Αυτό που ευχαριστήθηκα λίγο σε δροσιά γεύση ήταν το, το Raspberry Melon 8, γιατί έχουμε την υπέροχη μίξη καρπουζιού με λεμονάδα και βατόμουρου. Ε, το βατόμουρο δεν είναι στο στοιχείο μου, αλλά το απόλαυσα πιο πολύ γιατί μου έκανε πιο ωραία, πιο δροσιστικό, πιο, πιο ωραία στου γευτικού μου κάλικε. Εδώ, αυτό να πω την αλήθεια ότι τα δοκίμασα σε λίγο πιο πολλά βάτο, όχι σε πόντ, άρα μου έδωσε μια άλλη αίσθηση. By the way, anyway, Anyway, η, η, τετράδα αυτή η σειρά, μαζί τα Unsalted δηλαδή και τα υγρά της Dash Vape, το Raspberry Melonade και το Grab, Grab, Grab Apple Berry, ε, αξίζει να τα δοκιμάσετε. Είναι σειρέ οι οποίες μπορείτε άνετα να τις δοκιμάσετε σε ποντάκια, σε χαμηλών βάτη συσκευέ, μηδενικά υγρά, χωρίς χρήση νοικοτίνης, γιατί δεν τη χρειάζονται. Z-Vapes See you next time bitches like share subscribe ta schetika ta Welcome to my party we're just getting started a life is a dream or a nightmare scarring. hand me a drink cuz i think i'm going all in get me a street cookie catch me when i'm falling cover up my scars flip the handlebars, crashing in my car